Καλησπέρα. Οι ελληνικές startup είναι εδώ. Σήμερα συμπληρώνουμε 100 συναντήσεις Open Coffee και με όλα αυτά που έχουν γίνει σε όλο αυτό το διάστημα από τότε που ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να σχηματίζουμε αυτό που ονομάζαμε και ονομάζουμε μέχρι σήμερα startup κοινότητα ή startup οικοσύστημα. Νομίζω ότι σιγά-σιγά τα πράγματα έχουν οριμάσει και μπορούμε να αποκαλούμε όλο αυτό το, όλες αυτές τις εταιρείες μαζί αρχίζουν να αποκτούν σάρκα και οστά και να διαμορφώνουν ένα κλάδο της οικονομίας, αν θέλετε, μια βιομηχανία των startups, ένα startup industry. Θα πούμε περισσότερα για αυτά εν καιρό. Για σήμερα έχουμε τρεις, θεωρώ, πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις πριν επιστρέψουμε στο bar για networking. Και οι τρεις έχουν κοινό χαρακτηριστικό τη θάλασσα, αν θέλετε. Η πρώτη από αυτές είναι η Deep Sea και θα ήθελα να καλέσω τον Ρομπέρτο Κούστα να μας την παρουσιάσει. Γεια σας, καλησπέρα. Ονομάζομαι Ρομπέρτο Κούστας και θα παρουσιάσω σήμερα την Deep Sea Technologies, μια εταιρεία που κάνει ουσιαστικά vessel monitoring μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Καταρχάς, να συστήσω τα founding members που είμαστε εγώ που έχω σπουδάσει μηχανολόγος, μηχανικός στο UCL και μετά έκανα master στην Οξφόρδη με ειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη και βρέθηκα με τον Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο και συνδυάσαμε ουσιαστικά τη δικιά του γνώση για machine learning που κάνει το διδακτορικό του τότε με τη δικιά μου ουσιαστικά μηχανολογική, με το μηχανολογικό υπόβαθρο. Και τέλος, το Μάτι Σαρκουλής που είχε αναλάβει το κομμάτι ουσιαστικά του sensor installation και το ηλεκτρολογικό. Όλα αυτά θα βγάλουν πολύ περισσότερο νόημα σε πολύ λίγο. Το κύριο πρόβλημα στην ναυτιλία, όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε, είναι πως εταιρείες ουσιαστικά καλούνται να διαχειριστούν assets τεράστιου value που τους χωρίζουμε σε πολύ μεγάλη απόσταση. Άρα, επομένως, ένα τεράστιο πρόβλημα είναι το distance. Δεύτερον, είναι πως τα πλοία έχουν πάρα πολλά εξαρτήματα με μεγάλης πολυπλοκότητας και είναι κατά κάποιο τρόπο κινούμενα εργοστάσια. Άρα, αυτή η πολυπλοκότητα μαζί με το γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Και τέλος, το γεγονός ότι υπάρχει κρού πάνω στα βαπόρια, το οποίο είναι ουσιαστικά από διαφορετική χώρα τις περισσότερες φορές σε σχέση με τη χώρα από την οποία προέρχεται η εταιρεία. Δηλαδή, μπορεί το κρού να είναι π.χ. από την Αφρική, οι Φιλιππινέζοι ή οι Ασιάτες και η διαχειρίστρια εταιρεία να είναι ελληνική. Και αυτό δημιουργεί ένα lack of transparency και ένα barrier επικοινωνίας. Η λύση στο πρόβλημα ουσιαστικά που δίνει η Deep Sea Technologies είναι πρώτον ένα sensor installation που παίρνουμε από το κάθε εξάρτημα του πλοίου key values. Για παράδειγμα, θα πάρουμε την κύρια μηχανή, θερμοκρασίες, πιέσεις από τα exhaust valves, ροπή, στροφές κλπ. Και το ίδιο για τις ηλεκτρομηχανές, τα boilers και όλα τα εξαρτήματα του πλοίου. Και θα τα συλλέξουμε σε ένα σημείο, σε ένα server πάνω στο βαπόρι, μετά μέσω δορυφόρου θα τα φέρουμε στα headquarters και μετά ξεκινάει η επεξεργασία, που είναι το δεύτερο βήμα, μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Και ουσιαστικά μπορούμε αυτή την τεράστια πολυπλοκότητα να την δαμάσουμε κατά κάποιο τρόπο και να παρέχουμε πολύ valuable insights για το τι ουσιαστικά δείχνουν τα δεδομένα για το κάθε εξάρτημα ξεχωριστά. Και τέλος, μέσω ενός intuitive UI on board, αλλά και στο source στην εταιρεία, ουσιαστικά κάνουμε bridge, το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα, αυτό το γράφημα ουσιαστικά δείχνει το τι κάνουμε λίγο πιο λεπτομερώς. Δηλαδή, κατά αριστερά βλέπετε από το πλοίο που συλλέγουμε τα δεδομένα, μέσω δορυφόρου τα συνδυάζουμε με μετεωρολογικά, μετά τα αποθηκεύουμε όλα στο cloud, γίνεται επεξεργασία μέσω deep learning αλγορίθμους και τέλος αυτό καταλήγει σε ένα πολύ intuitive UI, σε κινητό, report και ουσιαστικά όλη αυτή η πληροφορία να έρθει στο χρήστη με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Τώρα θα κάνω λίγο deep dive σε ένα πιο τεχνικό σημείο και θα ήθελα να δώσω λίγη έμφαση εδώ, επειδή δείχνει ουσιαστικά το application όλου του product και ειδικά του machine learning. Αριστερά στο γράφημα πάνω μπορείτε να δείτε ουσιαστικά το power σε σχέση με το χρόνο. Το power είναι ουσιαστικά η ενέργεια που χρειάζεται το πλοίο για να πλεύσει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό όμως, το κύριο πρόβλημα που υπάρχει, είναι πως επηρεάζεται από πάρα πολλές παραμέτρους. Δηλαδή, επηρεάζεται από την ταχύτητα που πάει το πλοίο, από το τι βύθισμα έχει, από το trim του πλοίου, τον αέρα και την ταχύτητα και την κατεύθυνσή του, άμα υπάρχουν υπόγεια ρεύματα κλπ.
προς το παρόν, το 2019, ο τρόπος που λειτουργούσε η ναυτιλία ήταν πως μία φορά την ημέρα θα έστειλε ο καπετάνιος ένα report, ουσιαστικά στα κεντρικά γραφεία, που θα έλεγε ότι πήγα από αυτές τις συνθήκες, θα τις έκανα outline μέσα στην ημέρα με ένα average, και θα έλεγε κάτω από αυτές τις συνθήκες, on average, έκαψα περίπου τόσο. Και εδώ δεξιά, ουσιαστικά, στο γράφημα που βλέπετε, που λέει πάνω δεξιά στη trial, τώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να το διαβάσετε. Αλλά πάνω δεξιά που λέει στη trial, που είναι το κίτρινο, η κίτρινη καμπύλη, είναι ποια είναι η ενεργειακή κατανάλωση του πλοίου όταν αλλάζει ταχύτητα υπό μια συγκεκριμένη συνθήκη, που είναι το μόνο πράγμα που έχουν από το ναυπηγείο ουσιαστικά. Άρα, αυτό που θέλω ουσιαστικά να πω είναι πως όταν αλλάζουν οι συνθήκες ή το πρόβλημα είναι τόσο πολύ παραμετρικό, βγαίνει τελείως off όταν αυτές οι συνθήκες αλλάζουν. Το machine learning, και ειδικά το deep learning, είναι ένας τρόπος ουσιαστικά να χτίσουμε μοντέλα τα οποία κάνουν encapsulate όλη την πολυπλοκότητα του προβλήματος, δηλαδή να κάνουμε train μοντέλα έχοντας πάρει υπόψη μας την ταχύτητα, το βύθισμα, το trim που είναι η γωνία του πλοίου, ταχύτητα αέρα, υπόγεια ρεύματα κλπ. Και να χτίσουμε μοντέλα για το κάθε πλοίο, έτσι ώστε να μπορούμε να ξέρουμε, καταρχάς, άμα αυτό που δηλώνεται ότι καίει το πλοίο, ή μάλλον άμα μετράμε το πόσο καίει το πλοίο, άμα είναι ακριβής ή άμα είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Αν πάμε ένα βήμα παραπέρα και εκπαιδεύσουμε πολύ καλά τα μοντέλα μας, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε πραγματικά πιο cool πράγματα, όπως να κάνουμε simulations. Για παράδειγμα, τι θα συνέβαινε άμα καθάριζα το πλοίο με έναν αλφα τρόπο, τι θα συνέβαινε άμα έβαφα το πλοίο με μια καλύτερη μπογιά. Και εδώ ουσιαστικά δεξιά φαίνεται οι δύο άλλες καμπύλες, είναι η πορτοκαλί που δείχνει την πραγματική κατάσταση του πλοίου σήμερα, έτσι, σε σχέση με το κίτρινο που είναι το τι συνέβη με το που πρωτοχτίστηκε. Και η γαλάζια είναι ουσιαστικά ένα simulation της κατάστασης του πλοίου σε περίπτωση που γινόταν ένας καθαρισμός. Άρα δίνει μια πολύ καλή εικόνα και βοηθάει στο decision making τον πλειοκτήτη για να ξέρει αν αξίζει η επένδυση να γίνει ένας καθαρισμός, να βαφτεί το πλοίο ή να πάρει κάποιο άλλο action. Τώρα δεν θα κάνω deep dive σε όλα τα sections του product, απλά αυτό είναι ένα overview για τη γάστρα ουσιαστικά, που είναι το HAL. Τώρα πρέπει να πω και λίγο στο business side, για να συνειδητοποιήσετε κανείς ουσιαστικά το μέγεθος που έχει η ναυτιλία on a global scale. Υπάρχουν 40.000 πλοία το 2018 που έγινε η τελευταία μέτρηση Ιούνιο, 40.000 πλοία και μέχρι το 2022 θα υπάρχουν 50.000 που δείχνουν τεράστιο growth αυτού του market. Εμείς σαν εταιρεία χρεώνουμε ένα subscription fee για αυτό το προϊόν το οποίο παρέχουμε. Και φαίνεται και από την παρουσίαση ότι με λιγότερο από 1% του global market να έχουμε, έχουμε ένα revenue 5 εκατομμύρια το χρόνο. Που ουσιαστικά δείχνουν το τεράστιο potential που έχει η ναυτιλία σαν κλάδος. Και τα competitive advantages είναι όπως έχουμε state of the art technology, ότι ουσιαστικά υπάρχουν και άλλες εταιρείες που φέρνουν τα δεδομένα από το πλοίο στη στεριά, αλλά δεν γίνεται ουσιαστικά μέσω deep learning το processing αυτών των δεδομένων. Άρα το να έχεις big data χωρίς να έχεις όμως έναν τρόπο να τα διαχειριστείς, ουσιαστικά είναι το ίδιο με το να μην τα έχεις καθόλου, επειδή δεν μπορείς να έχεις καθόλου καλή εικόνα. Το άλλο είναι πως έχει πολύ low initial investment. Ουσιαστικά επειδή εμείς πιστεύουμε πως είναι τόσο καλό το processing που κάνουμε, που θα κάνει captivate τον χρήστη και θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί, χρεώνουμε πάρα πολύ λίγα χρήματα για την αρχική εγκατάσταση και βασιζόμαστε στο γεγονός ότι σε βάθος χρόνου θα δει την αξία και θα μείνει στο subscription για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τρίτον, το design και το brand, που η ναυτιλία ουσιαστικά πιστεύω είναι πολύ καλό opportunity για εταιρείες και για startups να ξεκινήσουν να ασχολούνται, επειδή πάρα πολλά προϊόντα που υπάρχουν ήδη στο χώρο είναι πολύ πιστοδρομικά και υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης και βελτίωση σε πάρα πολλά επίπεδα. Αυτά, και απλά να πω και ένα timeline της εταιρείας και να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις που ενδεχομένως να έχετε, πως ουσιαστικά η ιδέα ξεκίνησε το 2016, το να κάνουμε apply machine learning αλγορίθμους χρησιμοποιώντας sensor data στην ναυτιλία. Το proof of concept, ουσιαστικά τα πρώτα αποτελέσματα που ήταν πιο accurate από τα θεωρητικά μοντέλα, ήταν τον Ιούνιο του 2017. Τον πρώτο πελάτη τον είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο και αυτή τη στιγμή έχουμε 12 εταιρείες πελάτες και 60 πλοία στα οποία κάνουμε processing. Ευχαριστώ πολύ. Ρομπέρτο, εμείς ευχαριστούμε. Πες μας λίγο, πόσο εύκολο είναι να στήσει κάποιος τον εξοπλισμό για να μπορέσει να κάνει, να τραβήξει δεδομένα από ένα πλοίο και τι κάνετε διαφορετικά εσείς σε αυτό?
Η κύρια δυσκολία στο να αναπτύξει κανείς ουσιαστικά ένα σκέλος που είναι το hardware που είναι πάνω στα πλοία, είναι πως δεν έχει τη δυνατότητα για testing. Ουσιαστικά πρέπει να αναπτύξεις κάτι, το πλοίο να έρθει στον Πειραιά για 12 ώρες, να τρέξουν πάνω όλοι οι ηλεκτρολόγοι και οι μηχανικοί, να κάνουν ό,τι τεστ προλαβαίνουν πολύ γρήγορα, να κάνουν troubleshooting και μετά να γυρίσουν. Και μια περαιτέρω δυσκολία είναι ότι πρέπει αυτό το που θα φτιαχτεί να είναι πολύ robust. Επειδή άμα δεν είναι και ουσιαστικά κάνει κανείς play σε εξοπλισμό πάνω σε πλοίο, το οποίο είναι πρόβλημα στο να χαλάσει, μετά θα πρέπει ουσιαστικά να στείλει ένα service engineer να ταξιδέψει κάποιο στην άλλη άκρη του κόσμου, απλά για να αλλάξει ένα σερβεράκι ή να αλλάξει ένα component πάνω στο πλοίο. Και η κύρια δυσκολία εκεί έγκυται, όχι τόσο στην σύλληξη των δεδομένων, στο πώς θα κάνει interface ένας ηλεκτρολόγος με τη μηχανή, τα διάφορα components, επειδή υπάρχουν πρωτόκολλα και public που είναι εύκολο να τα κάνει. Η δυσκολία εκεί είναι να φτιάξεις κάτι που είναι τόσο robust που μπορεί να αντεπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες της ναυτιλίας. Αυτό. Αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. Η ερώτηση είναι πώς εκπαιδεύετε τα μοντέλα κάθε ναι. φορά. Ουσιαστικά, αφού συλλέξουμε τα δεδομένα, για παράδειγμα, ως μηχανολόγος γνωρίζω ότι η ενεργειακή κατανάλωση του πλοίου κρίνεται από κάποιες συνθήκες. Και εμείς ουσιαστικά χρησιμοποίησαμε αυτή τη γνώση, τη μηχανολογική, και πήραμε κάθε ένα λεπτό, π.χ. την ταχύτητα του πλοίου, το βύθισμα, την ταχύτητα του αέρα κλπ. Και εκπαιδεύοντας τα μοντέλα, είπαμε ότι σε αυτό το λεπτό, σε αυτό το state, το power requirement ήταν τόσο. Στο επόμενο λεπτό, σε αυτό το state, το power requirement ήταν τόσο. Και όταν αυτό το κάνεις για πάρα πολλά δεδομένα και για εκατομμύρια τιμές και για πολλά πλοία, αρχίζει το μοντέλο να μαθαίνει πάρα πολύ καλά και να κάνει encapsulate πώς η κάθε παράμετρος επηρεάζει ουσιαστικά το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν απάντησα σαφώς. Το C-State ήταν το βύθισμα του... πολύ καλή ερώτηση. Παίρνουμε μετεωρολογικά data από ένα πάροχο που έχουμε κρίνει ότι είναι πιο αξιόπιστος από όλους, επειδή και αυτό είναι ένα θέμα. Και αυτά υπάρχουν globally. Δηλαδή το wave amplitude, το wind και το direction, τα underwater currents, υπάρχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και κάτι ακόμα που είναι σημαντικό είναι πως πάνω στα πλοία υπάρχει ανεμόμετρο. Άρα υπάρχει και ένας τρόπος να κάνει κανείς validate τις ενδείξεις των μετεωρολογικών με αυτό που δείχνει το ανεμόμετρο. Άρα, αν υπάρχει μεγάλη απόκληση, αυτό που εμείς κάνουμε, ουσιαστικά δεν παίρνουμε αυτές τις τιμές υπόψη μας στο training, επειδή δεν είμαστε σίγουροι για το state. Ενώ άμα είναι inline, τα χρησιμοποιούμε για training, δεν ξέρω αν. Okay. Στο βάθος, ο κύριος. Ναι. Έχετε βγάλει τίποτα χρήσιμο τώρα? Όχι. Όχι, πλάκα, έχουμε βγάλει, ναι. Ωραία. Η ερώτηση είναι, τι είναι το πιο χρήσιμο που βγαίνει από την υπηρεσία αυτή? Πιστεύω το πιο χρήσιμο βασικά που έχουμε κάνει, που δεν έχει αντιμετωπιστεί προς το παρόν, είναι στην κύρια μηχανή και το πιο δύσκολο πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει. Ουσιαστικά, έχοντας δεδομένα από τους sensors της κύριας μηχανής, δηλαδή θερμοκρασίες και πιέσεις από κάθε κύλινδρο, ροπή, στροφές, θερμοκρασία, αέρα που μπαίνει, πίεση αέρα που μπαίνει στη μηχανή κλπ. Εμείς έχουμε κάνει log κάποια προβλήματα τα οποία συμβαίνουν. Και το πιο δύσκολο πρόβλημα και το πιο valuable πιστεύω που δίνουμε στους πελάτες είναι πως κάνουμε pattern recognition από τα δεδομένα και βλέπουμε το trend. Και ουσιαστικά, πρώτον, άμα υπάρξει κάποιο πρόβλημα και δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, ας πούμε, μηχανική είτε πάνω στο πλοίο είτε στεριά, τους βγάζουμε ένα alert ότι υπάρχει πρόβλημα. Και το δεύτερο πολύ cool είναι ότι μπορούμε να δούμε με βάση το state της μηχανής άμα αυτό το trend μπορεί να οδηγήσει σε κάποια potential προβλήματα, τα οποία θα κάνουμε highlight. Αυτό πιστεύω είναι το πιο valuable πράγμα που δίνει η πλατφόρμα. Άλλη ερώτηση. Η κυρία. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πλοία που το σύστημα αυτό μπορεί να είναι πιο χρήσιμο? Και κάτι δεύτερο, το ότι πρέπει το πλοίο να έρθει Πειραιά δεν είναι πολύ περιοριστικό? Είναι στα πλάνα σας, δηλαδή, να μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση και σε άλλο λιμάνι? Η ερώτηση είναι αν η λύση μπορεί να υλοποιηθεί σε κάθε είδος πλοίου και πόσο απαιτητικό. Αν χρειάζεται το πλοίο να είναι λιμενισμένο στον Πειραιά ή κάπου αλλού για να εγκατασταθεί. Ωραία. Στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, ότι το πιο παλιό πλοίο που έχουμε κάνει σέρβις, και τώρα που έχει τελειώσει, μπορώ να το πω, είναι του πολεμικού ναυτικού, που ήταν ένα πλοίο που είχε χτιστεί τέλη του 70 και ουσιαστικά είχε όλες τις προδιαγραφές που χρειαζόντουσαν για να μπορούμε εμείς να κάνουμε interface.
που σημαίνει πως η απάντηση είναι ναι, ότι πως όλα τα πλοία μπορούν ουσιαστικά και έχουν sensors πάνω, από τις οποίες εμείς μπορούμε να συλλέξουμε δεδομένα για να κάνουμε το processing. Τώρα, με είναι αναλογική ή ψηφιακή, αυτό απλά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα πάρθουν τα δεδομένα. Αυτό που ανέφερα προηγουμένως για τον Πειραιά είναι η αρχική δυσκολία στο να αναπτύξει κανείς το hardware. Εννοώντας πως στα πρώτα βήματα που κάνει κανείς και δεν έχει ένα έτοιμο προϊόν, σαφώς είναι δύσκολο να πετάει στην Κίνα όλη την ώρα και να κάνει εγκαταστάσεις. Και στην αρχή ακριβώς ήταν ο περιορισμός μας ο Πειραιάς. Αλλά από το Φεβρουάριο που κάναμε ουσιαστικά και την πρώτη επιτυχία εγκατάσταση, πλέον μπορούμε να πηγαίνουμε σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου χρειάζεται και η εγκατάσταση διαρκεί 3-5 μέρες. Αυτό. Είστε hardware ή data company. Επαναλαμβάνω για το βίντεο και για να ακούμε όλοι. Ξεκινήσαμε ως data company, επειδή βασικά δεν βρίσκαμε κάποιο novelty στο hardware. Απλά το πρόβλημα είναι πως όταν κανείς διαχειρίζεται δεδομένα ή βασίζεται όλο το product πάνω σε μία βάση, που αυτό είναι τα data, άμα δεν έχεις κάποιο say ή άμα δεν έχεις έναν τρόπο ουσιαστικά να κρίνεις την αξιοπιστία των θεμελίων σου, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορείς να εγγυηθείς και συγκεκριμένα αποτελέσματα στους πελάτες. Και αυτό συνέβη όταν ξεκινήσαμε πια να κάνουμε processing στα δεδομένα και υπήρχαν άλλοι πάροχοι που έπαιρναν δεδομένα από το πλοίο και τα έφεραν στεριά και εμείς κάναμε από τους δικούς τους servers, μετά κάναμε το fetching και κάναμε το processing. Αλλά όταν δεν δούλευε π.χ. ένα δικό τους component και εμείς δεν παίρναμε τιμές για την ταχύτητα του πλοίου ή δεν παίρναμε τιμές για την κυρία μηχανή, θα μας έλεγε ο πελάτης, ναι, τι συνέβη τότε, για ποιο λόγο π.χ. για δύο εβδομάδες την κάνατε, κάνατε ένα prediction. Και εμείς θα πρέπει να αναγκαστούμε ουσιαστικά πρώτον να κάνουμε adapt σε αυτή την κατάσταση και να μην έχουμε δεδομένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να εκτεθούμε και στους πελάτες. Και καταλήξαμε εν τέλει να κάνουμε develop hardware για να μπορούμε να κάνουμε provide ένα holistic solution. Επειδή ειδικά στην ναυτιλία που πολλοί πλειοκτήτες δεν έχουν γνώση του αντικειμένου και δεν μπορούν να καταλάβουν και τις διαφορές, αυτό που θέλουν είναι να πάρουν μια απόφαση π.χ. για monitoring και να τους δώσεις όλο το φάσμα, όλη τη λύση, χωρίς να χρειάζεται να πάνε σε ένα πάροχο για hardware ή σε άλλον για software. Άλλες δύο ερωτήσεις υπάρχουν. Υπάρχει ανταγωνισμός σε αυτό που κάνετε? Προς το παρόν, ο ανταγωνισμός είναι δύο ελληνικές εταιρείες και μία νορβηγική. Η νορβηγική λέγεται, που ήταν ο πιο μεγάλος ανταγωνιστής, ήταν η Eniram, την οποία όμως την αγόρασε η Wärtsilä. Και είναι λίγο περίεργο, νομίζω ότι έχουν κάνει stall το growth, την αγόρασε μια μεγάλη εταιρεία. Και οι δύο ελληνικές είναι η Prisma Electronics, που έχει φτιάξει και το Λάρο στο προϊόν που είναι για την ναυτιλία, και η Metis, που είναι άλλος ανταγωνιστής, που κάνει και αυτή vessel monitoring, και η Metis κάνει ουσιαστικά και κατά κάποιο τρόπο AI. Τώρα όχι στο ίδιο επίπεδο με εμάς, επειδή εμείς ουσιαστικά πιστεύω το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι ότι πραγματικά μας ενδιαφέρει το research κομμάτι και μέσα από το research ήρθε το προϊόν και όχι αντιστρόφως. Αλλά οι κύριοι ανταγωνιστές αυτοί είναι. Τώρα στο μέλλον δεν μπορώ να απαντήσω. Και ο κύριος εδώ. Το subscription είναι ετήσιο και πώς βρήκατε τους πρώτους 12 πελάτες? Το subscription όχι, είναι με το μήνα. Τώρα μπορεί να πληρώνω άλλο ένα 3 μήνες ή ένα 6 μήνες. Επειδή τώρα δεν έχουμε και το working capital να μπορεί να πληρώνει μετά από ένα χρόνο. Και τους πρώτους 12 πελάτες ουσιαστικά τους δώσαμε πάρα πολύ φθηνό hardware installation. Δηλαδή, για να δώσω και ένα παράδειγμα, να το κάνω quantify, ότι οι ανταγωνιστές δίνουν 25 με 30.000 χρόνο την εγκατάσταση. Εμείς πήγαμε σε εταιρείες και το χρεώσαμε 5. Μόνο και μόνο για να κάνουμε ουσιαστικά το entry στην αγορά, που αυτό ήταν και το πιο δύσκολο κομμάτι. Συγγνώμη. Return του πελάτη. Όχι, όχι ακόμα. Επειδή βασικά τους δεσμεύουμε και με συμβόλαια για τον πρώτο έτος. Άρα από τον επόμενο μήνα μπορώ να σας πω. Ρομπέρτο, ποια πιστεύεις ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία για το adoption ενός τεχνολογικού προϊόντος στην ναυτιλία και πώς ίσως βλέπεις αυτό να αλλάζει το επόμενο διάστημα? Ναι, η μεγάλη δυσκολία είναι όχι μόνο το ότι είναι ένα tech προϊόν, αλλά ειδικά όταν μιλάς για τεχνητή νοημοσύνη, που σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι παρεξηγημένη και το machine learning και τα άρθρα που διαβάζει ο καθένας τον παραπέμπουν σε κάτι τελείως άλλο. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία και αυτό που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή είναι η επικοινωνία που θα δοθεί στον πελάτη και ο τρόπος που θα του παρουσιαστεί.
Δηλαδή δεν είναι κάτι π.χ. που έχει ως σκοπό να αντικαταστήσει κανέναν. Είναι ένα tool το οποίο πρέπει να ενισχύσει ένα τμήμα ή ένα τεχνικό τμήμα μέσα στη φυλακή, ακόμη και το onboard crew που υπάρχει. Αλλά όσο περνάει καιρός και όσο οριμάζει και στο μυαλό των πελατών και όλου του κόσμου το τι είναι το machine learning, τι είναι το blockchain, πώς αυτά χρησιμοποιούνται, ότι χρησιμοποιούνται σε άλλες αγορές πολύ επιτυχώς και διαβάζοντας ότι σε άλλες αγορές, όπως π.χ. στο aviation industry, έχει βοηθήσει πάρα πολύ να μειώσουν τα κόστη, όλα αυτά μαζί βοηθάνε πάρα πολύ στο να οριμάσει και να γίνει αγορά πιο εύκολη για καινούργιες εταιρείες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. So our next presenter is Diego Thomas from Aquanetics. Hi. I'm one of the co-founders of Aquanetics, and together with Stella, the other co-founder, we'd first like to thank Yorgos Tsiralis for inviting us to present in this Open Coffee event. Aquanetics is a software platform for the management of aquaculture farms. And just to give you an idea of what is this market of aquaculture, okay, aquaculture is the production of fish and shellfish in tanks, ponds, or cages in the sea. The FAO, the Food and Agriculture Organization, has estimated that in 2016, the global aquaculture market has been 110 million tons of fish and shellfish, valued at approximately $250 billion. Okay, it's a big market, and for you, we are in Greece. As a reference, the typical sea bass and sea bream farm that you see when you drive in the Greek seaside has an annual turnover of approximately 5 million euro, and they spend about 2.5 million euro in fish feeds every year. So they are not small businesses. A bit about us. Okay, Stella is a fish nutritionist, and I am a geneticist by background. And together, we have over 35 years of work experience in this aquaculture industry. And Aquanetics, that we started back in 2012, is the product of this experience. We are both very passionate about this industry, and we strongly believe that aquaculture is the solution for the preservation of our oceans. Most aquaculture production is what you see in this picture, relies on natural productivity in ponds and lagoons, and not on commercial feeds, okay? But the industry is changing, okay? A recent report of the animal feeds industry mentioned that aquafeed production has increased by 12% annually, which is about twice as fast as the actual aquaculture industry is growing, okay? And this means that not only there is an increase in the number of farms and in the production aquaculture, but more and more companies are turning from extensive farming to intensive farming and using commercial feeds to grow their stocks. For the farms that use commercial feeds, feed is a key ingredient because it is a significant fraction of production costs that ranges between 50 and 80%. It's also a natural resource that is limited and must be used wisely. Around 40 million tons of feeds were produced last year with a value of around $30 billion. No matter the big cost, farmers in general overfeed their stock, and feed is wasted during feeding. It's not just the value of feeds that is wasted, but also the impact of this waste on the natural environment, on the environment surrounding the farms. It's a problem. The loss of feed has been estimated to be between 10% in the best managed farms.
and up to 40% or more in many farms around the world. These are fish that are fed, but they never reach the fish or the shrimp. Okay, an estimate of the annual of the cost of this loss annually is between 7 and 10 billion US dollars. Me and Stella, we believe that this is the biggest problem of the global aquaculture industry. And the main reasons for this have to do with poor feeding technique, poor training of staff, poor control of stocks in cages, ponds, and tanks. There is technology and science in aquaculture, okay, but in order to apply these, we need data. Each pond, tank, or cage generate a lot of data every day that affect the performance of livestock. Data such as feeding, fish or shrimp behavior, husbandry and operations, weather and water parameters, health issues, equipment, maintenance, etc. If we could collect and convert it into useful information, we could greatly improve the way we feed and ensure stability, sustainability of our industry, both financial and environmental. Without data, feeding techniques will not improve, good farming decisions will not be made, and feed waste will continue, and industry sustainability will remain in jeopardy. Why don't people use data then? Economist Robert Shiller said, it amazes me how people are often more willing to act based on little or no data than to use data that is a challenge to assemble. And this has been our mission for the last 5 years, to make aquaculture data easy to collect and to use. So we needed a system that could reach all farmers, small and large, wherever they are. A system that does not require from farmers to be IT experts or to keep servers or to hire highly qualified IT personnel. So we opted for the cloud. And we will manage and take care of their data. We also wanted to involve in data collection the workers that feed the fish and the shrimp. This way we could reduce errors and make data more reliable. We wanted this data to be available immediately in real time to managers. And so we built a mobile app that is easy to use and knows who records what. Aquanetics was launched in 2015. And today we have over 250 farms in 31 countries all around the world using our software. Around 600 users of the mobile app collect every day feeding and other parameters. Approximately 200 tons of feed are fed each day with Aquanetics. That's the average production of two typical European feed mills. Both the mobile and the web applications are very easy to use, allowing farmers and workers to come on board in just a few minutes. Today, with our mobile application, workers and managers can record all data generated in a farm. On the web platform, managers can get actionable reports, check performance of stocks on key performance indicators. It's work. It is a unique experience when you use Aquanetics. Workers collect data in the field with a mobile app. Aquanetics receives this data in real time, processes it through a number of proprietary algorithms, and delivers KPIs that managers can use in order to assess performance and make decisions. All of this happens in real time. So managers really gain control over their farms and are now able to make on-time decisions that will optimize feeding and reduce both costs and environmental impact. Let me show you a case study from one of our customers. This is a tilapia. It's one of the species most farmed around the world. This is a tilapia farmer that is in Africa. It produces around 10,000 tons of fish every year.
They were one of our first users. They are using Aquanetic since 2015, and they actually have data. They added data from the end of 2014. There are over 240 batches of fish fully recorded in Aquanetics. There's a lot of data. Just looking at this is the 2014 to today. In the gold color there, you see a plot of FCR. It's how many kilos of feed you need to produce 1 kilo of fish. It's one of the key indicators of performance in aquaculture. And you see a continuous trend in decreasing FCR. FCR actually reduced by 27% in 4 years. This means that they use 27% less feed to produce the same amount of fish. The time to market, which is a measure of how fast fish grow, okay, has also come down by 35% in 4 years. Survival, another very important KPI in this industry, has increased by more than 50%, from less than 40% survival 4 years ago to over 60% survival today. And all this resulted in a continuous reduction in the cost of production that came down by over 40% over this four-year period. Just to give you an idea of what this means in terms of money for this company, that they were, in 2014, they needed over 20,000 tons of feeds to produce their 10,000 tons of fish. This year, last year, they used less than 15,000 tons of feed. The cost in feeds were over 16 million euros. They came down to less than 12 million euros. And the production costs went up from, over 20 million euro to less than 15 million euro last year. This is a significant impact on the viability of this business. And what's the future for Aquanetics? It is already at the core of aquaculture businesses, collecting data and supporting decisions. Aquanetics knows what fish or shrimp the farmers, what stocks of fish or shrimp the farmers have. We have forecasting algorithms that forecast production, and we know when stocks will be ready for harvest. Aquanetics can become the farmer's marketplace where farmers advertise and sell their fish or shellfish. Aquanetics also knows, already helps users plan production, forecasting the needs for feeds, and ensuring that they never run out of feeds. We can go one step further. We can become a procurement platform where small and large farmers, providing access to more suppliers and better deals. Aquanetics also helps managers follow performance of their staff, identifying high achievers and those that need further training. It can, in fact, deliver this training through the mobile app, sending directly to the workers' hands videos and apps with the best training material. We can also link specialists, such as vets and nutritionists, to farmers wherever they are, to help solve problems in situations where the necessary knowledge is not close by. Aquanetics can become a platform for the professionals in this industry. And one more thing. With the use of machine learning and artificial intelligence algorithms, Aquanetics can use its vast data sets to learn about good management and good nutrition and good feeding techniques, and start advising even the smaller farmers on how to best feed and manage their stocks in order to get best performance results. In summary, Aquanetics is transforming the way aquaculture companies collect data and use information to optimize production. This has an impact on business sustainability and on environmental sustainability as well. Thank you for your attention. Me and Stella and the team of Aquanetics will be here after the presentations to talk to you about Aquanetics if you want. Thank you. Thank you, Diego. Exciting stuff. Thank you for sharing. Questions from the audience, please. Is the only data acquisition appliance the mobile, or are you deploying more sensors?
Yeah, actually, you can share some more context about how the data acquisition takes place. Okay, okay. Most aquaculture in the world, the vast majority of aquaculture in the world is actually quite simple. They are primary producers, they are farmers, okay, and they collect a lot of things by hand. Okay, they have oxygen meters or thermometers to collect it, and usually they record these things by hand. There are we are developing our own probes so that collect data directly into the customer's database, and we are also collaborating with a number of companies that have probes that are connected to a server, so they are on the internet and we can collect their data. Okay. But so far everything takes place by hand, so the workers get to enter every Yes, because most the vast majority of customers and our customers included collect information by hand. Okay, this is the reality of aquaculture. And please. No, that's the future. Okay, we are in a stage now where we are talking to investors and looking to okay, we are growing our market, okay, and some of those platforms will make sense when we reach a critical size of the market. Okay, as of today, Aquanetics is a software, is a SaaS platform for to support management of farms, okay, fish and shrimp farms. Sorry? Yes, it's for operational management, yes. We are starting on some of those features, but still embryonic stage, yeah. How are you generating the revenue today, and what is the size of the fund? The question comes from an investor, and is, are you actually generating revenue today, and are you looking for an investment? Yes, we have a team of 12 people, and we are paying our bills, okay? But it is difficult for us to do some of the plans. For example, we're just in India, where we are partnering with people there, and they are very large. Asia is the large market, okay? And for this, we are looking for investment. We are looking for somewhere close to €1 million of investment. Okay. Will you show us an example from a tilapia farm? Yep. Taken in Africa. Right? Yep. Where the use of your technology over the span of 4 years led to a substantial cost saving. Yes. Well, it's a subscription service. Okay, we capture a very small fraction of that gain. Okay, you have to understand that a software like Aquanetics not only gives some indications about how they should feed and how they should optimize feeding and how they should optimize in order to optimize performance of production, but also gives a level of data organization. For the company, for example, this company, they have weekly meetings about staff performance using reports from Aquanetics. Okay, so and they have trained staff, they have improved a lot on the way they work. They have understood the impact of feeds. They have improved a lot on the feeds that they are using. So they you understand, the software is kind of gives a structure on how to move forward. Okay. And this company, they have moved forward in a lot of fronts. And a lot of the know-how or the knowledge comes from data and reports from this software, okay? But, okay, not all these improvements were because of the software. You know, when you improve your feeds or improve the training, the level of training of your staff, etc., this all contributes to an improvement in the performance of the company, okay? But the software had and still has a key role. This company is, okay, it's in Africa, it belongs to a British investment fund, they are very much data-driven in the way they manage,
They are using the software to its kind of full capacities. Okay. What's the main challenge for the company today? To grow, with regards to growing, yeah. Okay, we have learned one thing. Okay, because we work we have a lot of customers in Africa, in Central America, in Asia. We start having customers in Asia as well. There is a need to also educate our customers to see the value of data. So we learned, for example, that customer support is very important, but that's very costly. Okay, we need to have people to. We learned that aquaculture is a very fractionated market. Okay, you cannot make a global advertisement. You have to advertise for specific continents for specific feeds. Okay, this means that marketing and advertising is a costly. Is also very costly. Okay, we have also learned that we became perhaps too complex for some markets. So we are now developing simpler tools within the software, a simpler version for markets like Vietnam or India or Thailand. Okay, so we are moving inland. But of course, to develop these things, well, we need resources, developers, we need the more salespeople, we need. Also financial resources are also a key limiting factor. And the final question from me. How big is this market actually? How many potential customers for such a solution are out there, and how many of them are already using a software solution? This is the interesting thing. This is what we call like a blue ocean, okay? Because there are hundreds of thousands, perhaps close to a million aquaculture companies in the world. Just in India, there are more than 50,000 aquaculture companies, some very small, some very large, okay? There are four or five software companies, but most of them have very specific target markets of the very developed, like the Norwegian salmon industry or the some very specific industries. So there is very little know-how, there is very little competition, and there is an enormous market. So we think we have a great opportunity in front of us. Thank you, Diogo. Best of luck. Και τελευταίο μιλητές για απόψε, οι Δημήτρης Τσαπούλης και Λουκάς Κάτης από την Ocean, από την Signal Ocean. Hello everyone. Let me see if I can turn this on. It feels absolutely great to be here tonight. 100th Open Coffee. And to be honest, I had caught on to the fact that there was this theme of shipping. But it's amazing to see, obviously, there is a tradition of shipping in Greece. It's excellent to see more people moving into that space and having a look. I know Dimitris Memos is here from Marine Traffic, and he has sort of led the way, but it's fantastic to see deep sea and getting down dirty with some stuff that we've seen as well in the past. Now, initiatives, I think, such as Open Coffee are absolutely crucial for a growing startup scene. So George and team, thank you for having us. Congrats and keep up the good work. I think this is something that is absolutely vital for us to get together, meet and exchange experiences. Now, I guess the one thing that brings us all tonight here is the global wave of technology. And that wave is on a crash course with a deeply traditional domain, such as shipping. I recently came across the following statement about shipping that I found strangely relevant to what we do. It said, shipping is cheap. So cheap, in fact, that Scotland can send its cod more than 10,000 miles away to be filleted in China and shipped back for less than the price of doing it themselves.
Wow. Think about that for a second. Talking about an industry that connects the world, allows it to be entrepreneurial, and very lazy at the same time. So we at Signal, we are creating solutions for shipping professionals that allow them to be lazy, or efficient if you prefer, with thousands of emails they receive every day. We pick these emails up and ship them to powerful servers where they get filleted for the juiciest parts of data. And then using machine learning and cloud, we turn that data into instant consensus about what's happening around the global shipping markets. And we ship that back to them over a nice, simple, and secure interface so that they may focus on what's most important in their job. Now, for Scotland, it might be selling that code on. For people in shipping, it's about finding transportation for a cargo, finding the next bit of business for a ship, or helping in the process. A couple of quick words about us, about the team. My name is Dimitris Tsapoulis. I'm the Chief Operating Officer at Signal. I studied electronics engineering in London and worked there for several years as a consultant in FS and technology. But in 2005, I moved back to Athens to join leading ship management company Athena Maris, where I first discovered, learned, and absolutely fell in love with shipping. And some of the issues that our colleague from DC was mentioning certainly rang a bell. Now, 10 years later, in about 2015, and with a bunch of people, about 10 of us, Lukas is in the audience, Semi is there, we moved on to create Signal, and eventually the Signal Group. And we did that with a passion to discover what these emerging technologies can do for an industry that has a very low penetration of technology. Today, we are proud to have grown the team to more than 100 people in Athens, London, and Poland. And this amazing team has come up with more than a million lines of beautiful code, leveraging our deep domain expertise and truly the latest and greatest in machine learning from domains such as driverless cars and so on. Back in 2015, we had one customer, our own small shipping company. Today, we have about 40. And just to give you a perspective on our market, these 40 players control more than half of the global tonnage and more than a third of the global cargoes in the crude oil segments we've deployed solutions in. Now, they say a picture is a thousand words. But in shipping, one picture of the market in order to be painted, needs you to read 1,000 emails, and they all come in different shape and sizes. There is no standardization. I still remember back in the day, sitting in the office on a Friday afternoon, pondering the question, should we fix our ship today, or should we wait for Monday and take our chances? And the information we needed to make a call was buried in these 1,000 emails. But it was so hard to extract anything and process it. And even if you sat down once to do it, by the time you were finished, 100 more emails had arrived. And if that were not enough, shipping actually speaks gibberish. This is an internal, ridiculous language that was developed when Telex came about. It takes a shipping professional years to master this language. This speaks about a shipping deal that has just been made. So we started by looking at NLP, natural language processing, and deep learning, and we trade our systems so that we can understand this language. So now we can copy and go and paste that into the system, and the system will instantly turn that into data ready for analysis. Now, right now, as is the case with a lot of narrow AI, we are the equivalent perhaps of a 35-year-old pro, a good one at that. But in a few months, our engine can pack the punch of a 600-year-old shipping language scholar. And we actually take that power and unleash it on our clients' mailboxes. So as emails come in, we go in and automatically extract every line of information. And that information tells our clients what ships are going to be doing in the next 20 days. And then we go and combine that with traces from satellite data, some of which is provided by Dimitris down there in the audience. And by knowing where ships have been and where they are right now, but also farming information from the commercial deals using consensus algorithms and activity detection, we can
piece that together and actually track every ship from a commercial perspective, where they are, where they're going to be doing. So this ship is about to do 2 loads in West Africa and go to China to discharge. And when you can do that for any ship on the planet, then you can say, hey, SignalOcean, please tell me how many Aframax ships, so these are 100,000 tons crude oil carriers, can be in Turkey in Ceyhan. This is a port where pipelines bring oil from Azerbaijan and Iraq in the next 10 days. And lo and behold, there are 36 ships that can make that, and 7 of them are actually pre-booked. In shipping, we call on subs a commercial state where people are in the process of negotiating. Now, what's amazing with this technology is that it doesn't... This is the equivalent of getting your Taxibit app, let's say, out and saying, I need a taxi in Marusi in about 40 minutes. Please look at what taxis are doing and tell me what taxis can be there. Now, we can have a dialogue with this data. So these 7 ships that are already in negotiation, I want to get rid of, so I'm going to filter them out. So started with 36, now down to 29. I want to ask the system to get rid of ships that arrive on the day, because if there's bad weather, you know, these are under risk. So down to 13 ships. And I even want to ask the system to only show me ships that have been in that port before. So I want a taxi that fits in that narrow alleyway that I live by. So this is a much narrower perspective on supply of ships for a specific bit of business. And with a single click, I can now sort these ships by their relative profitability. So the system has run all the numbers, and it can tell me which ship stands to have the highest margin to bid for that bit of business. And for any of the ships, I can drill down and see what they're up to. So this ship has just finished discharging in Elpe in Thessaloniki and is available for its next trip. And I can drill down on financials and see where strengths and weaknesses are coming. And all this in seconds, without having entered a single line of data, and without certainly having to read 1,000 emails. So let's just say that our Fridays are dramatically transformed. We can now make decisions with confidence and perhaps go home or out for a drink. But ships never stop. They can be in any time zone. So if we are in the open coffee or perhaps later in the room we're going to have some drinks, we can carry this technology based on cloud in our mobile phone, and we can say again, hey, SignalOcean, give me the Aframaxes in Turkey for the next 6 or 8 days. And we can filter, so just get the ones that are truly available, sort by profitability, and drill down to see what ships are doing. So, we create technologies that help shipping professionals make better decisions faster, extend their trading edge, while respecting the current market structure and not leveling the playing field by respecting data privacy. And although bringing this type of power to users is absolutely exhilarating, and we've certainly enjoyed that a lot, what we love even more are the prospects that ensue. So, for example, with this type of data fusion and analytics comes transparency. And I think the guys from DeepSea mentioned that. And with transparency, you can have fact-based decision-making boosted. Now, every time more people can see and follow how decisions are made, they can think clearer, develop faster, and produce more consistent performance. But this technology actually doesn't stop there. It helps us truly generate completely new business models that have been blocked for decades in shipping based on that lack of transparency and that lack of processing power. Like consolidating, let's say, on the ship-owning side through flexible pooling, or creating super-efficient transportation chains for companies that need them. So, we say technology has finally arrived in shipping,
and the future is bright. Now, the future has a tendency of coming after the past. So Lucas and I stopped for a second and thought about what has happened to us over the last 3 years and brought with us three bits of advice for perhaps teams that are starting now or earlier in the life cycle, and we wanted to share those. But a word of warning, all three bits of advice will come across as mind-numbing truisms that are very easy to overlook. And I hope I can do these points right and serve them right, because we have certainly found that they matter. Now, starts. Let's start with starts. Starts matter. And I'll use four examples. Let's talk about culture fit. When the time comes for you to grow your team, look for people, or actually look for your culture and mission co-founders. You must share values, you must share passion for the same, solving the same problem, and you must positively complement each other. The first people you get in will actually lead, help you choose, onboard, and guide the next 30 or 50. So it's absolutely essential that alignment is there. And we see teams making this mistake, you know, far too often. Recruitment is a finite process. It's a flawed process to a certain extent. So take stock. Work with somebody for 2 months and ask yourself, is this person a high performer? Fine. If they are we fully aligned on these things? And if not, pluck up the courage to perhaps part ways sooner rather than later. Funnily enough, it ends up being best for both sides. They say that if a team fits in a room, they don't need documents, right? We have certainly found that to be wrong. The collective ability of a team to collaborate on the basis of transparent, documented thinking is hard to come by, but a lot harder to retrofit once the team is in place. There are a million examples we could give, but I've chosen a not so obvious one. So learn to collaborate via documents. Let's take meetings. Meetings have a funny way of creeping up in everybody's agenda. I think most of us have at some point realized that they spend the majority of their time in meetings. If you are gonna have them and meetings are useful, make sure that people are properly preparing them via a document that says, you know, what the issues are being solved at. Make sure that you take that document in the meeting room and document decisions and actions, and make sure that you document the solutions to these actions afterwards. When you speak to your customers or when you speak to your tech teams or whatever, create documents that are live and find or create a virtual sharing space, like an intranet, Slack, whatever you like, to share and keep that content. If you do this from the start, it works. Otherwise, it's very hard. Now, if you come to grow an engineering team, theory says that you need to do that by breaking it into small teams, 5 to 8 people. Now, if you subscribe, and you should, this is an excellent bit of advice. It has been proven over and over again. You need to start by worrying about team autonomy from the beginning. So each team needs to be able to touch any bit of code that they need in order to achieve their targets. Now, a lot of people worry about specialization and ownership, like especially now with the onset of AI, you're bound to have data scientists in a team that know how to train a model, back-end people that know about distributed architectures. But you need to really try hard. Ownership occurs naturally. What doesn't occur naturally is removing the constraint of only one person knowing how to touch a part of your backend. And that throws a spanner in your growth and in your acceleration. Speak to us about this afterwards, and certainly read up on the emerging internal open source models that are being tried. There's certainly merit there. Fourth example, I'll start with a quote which says, spend time to make time. Now, who here has heard of the famous lean startup mantra, do things that don't scale? Right, so the concept there is that startups will start by doing something manually,
And then once it's validated, they will go and build it. I think Zappos, famously the US retailer, had some people developing a website. People came onto the website, ordered shoes. The web dev got up, ran to the shop on the corner, bought the shoes, went to the post office, shipped the shoes to the client, and went back to HTML. So this is very natural. So doing things manual and then automating them is natural. But I'm not talking about automating your client journey. That's completely obvious. It's things like QA, test automation, CI and CD, continuous integration. It's these things that people overlook in the beginning that will actually either allow you to grow an accelerated engineering team or will grind you to a halt. And it's the same goes for technical debt. I think we mentioned it before, but technical debt is basically hacking a bit of code quickly and leaving it in a state where it's not very maintainable or operable. And we all do that. There's no way to avoid it. But make sure that from the beginning, you lay down a process that tracks that and addresses it. So for example, we run one maintenance tech removal sprint for every 5 normal ones that we do. So these things should get you off to a good start. You then get to product management. Who here is, has worked with, or desires, let's say, the product management as it's being coined by the Silicon Valley right now? Great. So I think product management of that sort is one of the hardest disciplines to fulfill in a startup team. Product management is where you decide what to build and why. And more often than not, the difference between getting to the next important client, the next round of funding, will hinge on very few tough and not always visible decisions. For us, for example, one such decision that appears to be working in our favor at the moment was investing in data segregation. So we keep data on a per-client basis, and we make sure that our algorithms run on a per-client basis to produce private insights for each client. And for anyone that has gotten dirty with machine learning, you will feel the pain of narrowing down data domains. And in order to do good job scientifically, you know, it becomes very hard. We, I think, spend about 10 times the cost to engineer and operate the architecture that could do this, compared to being a shared data platform. But data privacy is absolutely crucial in our domain. So all the players in our domain would find it very difficult to share data. Shipping is all about information asymmetry. Some people know what's happening, some don't. So we decided to invest in that. And funnily enough, if we are successful, that whole investment will cease adding value. But it will have served its purpose in getting us started. So make sure you have a deep understanding of your clients and your domain, and be actively looking for these bold decisions that are certainly not obvious to many, and that fewer even would go and take. Just to close our parade of apparent cliches, let's talk about focus. Always focus on what you think the next most important thing in your journey to be. Tune your teams for formidable speed serially. So that means tune your teams to be amazing at delivering one thing at a time, and then parallelize, not the other way around. A lot of people think that if they get more and more teams, more and more stuff pop up the other end. But learning to do one thing quickly is absolutely essential. So we're saying do less, but doing less is not enough. You also need to do less well. So you need to measure everything, measure yourself, learn to become a great objectives setter and a great objectives tracker. Companies like Amazon and Google swear by practices like OKRs, objectives and key results. Read up on these and practice them before you raise capital. Your life will become a lot easier, we promise. Now, I attended the last Open Coffee that had a finance twang to it, and people talked about budgeting, and they said that's a good idea, and I agree with them. You need not perceive budgeting as an accounting process.
use it to entrepreneurially constantly check cost versus benefit. So perhaps what you can do is you can allow your teams, when they're estimating a bit of effort, like a sprint or a new feature, to not only estimate, let's say, the story points or the units of time or whatever, but allow them to estimate the monetary cost in euros, in dollars, whatever works for you. And then once you get those numbers, check them against your business model and strategy. Do they make sense? If not, pivot. There is always a version of a feature that is with a lower budget. And if you have an inkling that something is super important, one of those obscure, rare decisions, perhaps you want to accelerate and throw more at it. So thank you very much for the attention. Best of luck to all of us. I think we really need it. Any startup really needs luck as well. And it's amazing to see, let's say, shipping adding to that new ecosystem. You know, we're going to be there for drinks. Come up to us and talk to us. Thank you. Questions, of course. Thank you, Dimitri. Questions from the audience. Ό,τι να είναι. Τέλεια. Πολύ ωραία. Δύο ερωτήσεις. Πόση ώρα σου πήρε να είμαστε τόσο πολύ προσεγμένη και αρκετά σκεπτόμενη παρουσίαση. Και δεύτερο, ποια είναι τα προβλήματα που οποία αντιμετωπίζετε τώρα, γιατί κάνετε πριν όλα ολόγια. Να χτυπήσουμε κανένα ξύλο. Ωραία. Η παρουσίαση, full disclosure, είναι κομμάτια από άλλες παρουσιάσεις που έχουν γίνει, οπότε σε κάποια φάση γίνεται λίγο πιο εύκολο. Θα έλεγα ότι γενικά, σαν εταιρεία, δεν έχουμε κάνει καθόλου πολλές παρουσιάσεις, αλλά και μέχρι πρότινος είμαστε όλοι ex-engineers, δεν μας άρεσε καθόλου, αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι πρέπει να πιεζόμαστε να το κάνουμε. Κάθε φορά που μιλάς για αυτά που κάνεις, έρχεται κάποιος, σου λέει κάτι, είναι φανταστικό. Οπότε, όχι πολύ, ας το πούμε, χρόνο για την παρουσίαση. Αυτό που θα έλεγα είναι, τουλάχιστον σε έναν άνθρωπο σαν και εμένα που δεν το πολύ έχει, χρειάζεται πάντα λίγο προετοιμασία και όταν μιλάς για αυτό που αγαπάς, νομίζω τα άλλα είναι πολύ εύκολα. Τώρα, για το ποια είναι η πρόκληση τώρα. Θα έλεγα ότι είμαστε σε ένα industry με 40 entities, ας το πούμε. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό critical mass στα domains που έχουμε κάνει deploy solutions στο crude oil μέχρι τώρα. Η ναυτιλία δεν έχει επενδύσει καθόλου σε τεχνολογία και σε επιστήμη. Πολλά από αυτά τα πράγματα που έχουμε κάνει, χρειαστήκαμε να πάμε και scientifically και from a computational perspective, σε πολύ low level και να χτίσουμε προς τα πάνω. Αυτό καταδεικνύει και το φαινότυπο ότι η ναυτιλία δεν είναι συνηθισμένη στο να χρησιμοποιεί και να πληρώνει ή και να συζητά το value addition που φέρνει η τεχνολογία. Η πρόκληση λοιπόν που έχουμε τώρα είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε μια στρατηγική που να επιτρέπει σε αυτό το domain το χρόνο του μέχρι να αποφασίσει να έρθει και να συνεργαστεί μαζί σου σε κάτι που είναι financially meaningful, ενώ προσπαθείς κάπως να κάνεις captivate και αυτή την αγορά. Οπότε θες να πας και γρήγορα και αργά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή το πώς θα μεγαλώσεις, πότε θα μεγαλώσεις, πότε θα σηκώσεις. Οπότε θεωρώ ότι αυτή είναι η πρόκληση. Σίγουρα η πρόκληση που αισθανόμαστε ότι έχει πάει σχετικά καλά, αλλά δεν τελειώνει ποτέ, είναι η τεχνολογική και η επιστημονική. Δηλαδή μερικά από τα πράγματα που έχουμε λύσει μας έχουν βγάλει την πίστη. Επόμενη ερώτηση. Ωραία, η απάντηση είναι η γνωστή. Η ερώτηση είναι, επαναλαμβάνω για το βίντεο, με ποιο τρόπο αποκτάτε αυτά τα δεδομένα, τι γίνεται χειροκίνητα, τι είναι ιδιωτικό κτλ. Ωραία. Αρχίζω με τη γνωστή ατάκα, η ψυχούλα μας το ξέρει. Η ναυτιλία είναι γενικά πάρα πολύ κλειστή, έχει πάρα πολλά silos. Η απλή απάντηση είναι ότι μαντεύουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτά
και έχουμε περάσει 3 χρόνια να το κουρδίζουμε. Δεν μπορώ να εξηγήσω μέσα σε ελάχιστα λεπτά το complexity, αλλά για να καταλάβει κανείς, έχουμε πάει σε άπειρα agents στην ναυτιλία. Είναι κάποια μικρά outfits γύρω από τον κόσμο που φροντίζουν τα πλοία όταν πάνε εκεί και συνήθως τα χρεώνουν και ένα fee. Οπότε έχουμε πάει σε άπειρους τέτοιους, έχουμε πάρει ταρίφες για αυτές τις υπηρεσίες. Και υπάρχει ένας οργανισμός εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Αγγλία που έχει μοντελοποιήσει λίγο τι σημαίνει P&L για ένα βαπόρι στο spot market, που είναι βασικά το να πας ταξίδι-ταξίδι. Αυτή η εταιρεία δεν δίνει APIs ή οτιδήποτε, οπότε βασικά έχουμε ξαναχτίσει όλο ένα τέτοιο μοντέλο, το έχουμε κουρδίσει, τροφοδοτώντας από δεδομένα που έχουμε κάνει curate point by point, αλλά το φοβερό είναι ότι το machine learning και γενικά η επιστημονική προσέγγιση σου επιτρέπει σταδιακά και προσεκτικά να κάνεις address υπεύθυνα τέτοια gaps, έτσι ώστε να έρχεσαι κοντά, ας το πούμε, σε αυτό που θέλεις. Αλλά έχει υπάρξει πολύ painful. Τα περισσότερα data και το geofencing και όλα αυτά έχει χρειαστεί να τα φτιάξουμε εκ του μειώντος. Επόμενη ερώτηση. Ωραία, αν μπορείτε προφανώς να μοιραστείτε, ποια είναι η συνολική επένδυση, μια τάξη μεγέθους, δεν ξέρω, που έχει γίνει μέχρι τώρα για αυτή την προσπάθεια. Straight away, δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση, γιατί είμαστε privately held. Ο CEO μας, ο Γιάννης Μαρτίνος, είναι και ο angel investor. Η επένδυση έχει υπάρξει σημαντική. Νομίζω, για να παρακολουθήσει κανείς μια εταιρεία που έχει πάει από τα 10 στα 30 άτομα μέχρι περίπου τις αρχές του 17 και από το 17 μέχρι σήμερα έχει πάει στα 100. Νομίζω μπορείτε να φανταστείτε κάποια πράγματα. Είμαστε πολύ proud και για την ομάδα, οπότε είναι πολύ σημαντική. Και έχει υπάρξει σημαντική γιατί τα προβλήματα που λύνουμε, ουσιαστικά πολλά από αυτά έπρεπε να επιλέξουμε να πάμε και computationally και scientifically σε αρκετά low level. Η αλήθεια είναι ότι το ίδιο εγχείρημα σε κάποιο άλλο location θα ήταν πολύ πιο ακριβό και πολύ πιο δύσκολο. Στην Ελλάδα έχουμε ανθρώπους που μπορούν να χειριστούν αυτό το bleeding edge technology και η αλήθεια είναι ότι είναι κυρίως παιδιά που το μαθήτευσαν στο εξωτερικό. Όταν είσαι Φερρυπίν στο Silicon Valley, προφανώς δεν είσαι πολύ sexy, έχεις competition, ας το πούμε, από τα big techs και από τα, ας το πούμε, moonshot startups. Οπότε η Ελλάδα έχει αυτό το φανταστικό confluence του να έχει ανθρώπους ικανούς με ταλέντο, να έχει αυτή την έστω και ρομαντική προσήλωση στην ναυτιλία και να σου επιτρέπει να κάνεις με κάποια βαντάζ αυτή την επένδυση. Η ερώτηση είναι ποιους τομείς της ναυτιλίας καλύπτεται. Έχουμε αρχίσει με τον τομέα που ξέραμε ως επαγγελματίες στο shipping καλύτερα, που είναι τα crude oil tankers. Έχουμε αναπτύξει ένα proof of concept για τα dry. Ασχολούμαστε με τα πολύ μεγάλα dry, το οποίο μας ενθουσιάζει, ας το πούμε, με το πώς πάει και τις προοπτικές του. Και λίγο walking the talk, ας το πούμε, έχουμε φροντίσει να είμαστε λίγο στοχοπροσιλωμένοι στην σειρά με την οποία θα κάνουμε πράγματα, για να κάνουμε guarantee λίγο το quality και το impact που έχουμε στους πελάτες. Οπότε ναι, κάνουμε dry, κάνουμε και τα υπόλοιπα tankers στα clean, έχουμε interests σε περιοχές όπως είναι τα containers ή το oil trading. Οπότε έχουμε κάνει diversified στρατηγική μας, γιατί το engine που έχουμε χτίσει έχει ένα μεγάλο, ας το πούμε, investment footprint και σίγουρα ψάχνουμε για τρόπους να το κάνουμε monetize παραγωγικά. Προσπαθούμε όμως διακαώς να κρατήσουμε το core team focused σε αυτό που κάνουμε. Και μία τελευταία από εμένα. Ποια είναι τα επόμενα βήματα της εταιρείας και πώς θα έμοιαζε η επιτυχία για αυτήν 3 ή 5 χρόνια μετά. Okay.
Θα έλεγα ότι αυτό που κάνουμε σαν πρώτο σταθμό έχει το να γίνεις κάποιο τύπου industry standard για όλα τα chartering teams. Chartering teams είναι αυτά που κλείνουν βαπόρια στο spot market, ας το πούμε. Και αισθανόμαστε, ας το πούμε, πολύ καλά, πολύ ζεστά, με πολύ ψηλά conversion rates, χτυπάω ξύλο προς το παρόν. Νομίζω η Σέμι είναι η VP of Sales μας και πρέπει να έχουμε κάνει 90 demos και να μας έχουν πει 2 ότι δεν ενδιαφέρονται να κάνουν trial το προϊόν. Οπότε, πώς μοιάζει η επιτυχία. Βήμα 1, industry standard για τα chartering teams. Στα chartering teams κάνουμε φοβερή δουλειά. Έχουμε πελάτες που μας λένε ότι βγάλανε, ξέρω εγώ, το yearly subscription fee με 2 ή 3 κλεισίματα σε 10 μέρες. Το βήμα 2 σίγουρα έχει να κάνει με το να δει κανείς την ναυτιλία να προχωράει προς το transparency, το οποίο έχει και ένα data component. Αυτή τη στιγμή είμαστε algorithms providers. Άμα μπορέσουμε να παντρέψουμε και data provision, αρχίζει κανείς να ονειρεύεται λίγο πιο Peter Tillian captivation ενός market. Γενικά είμαστε πολύ down to earth και θέλουμε απλά να αλλάξουμε ζωές προς το καλύτερο. Θα έλεγα λοιπόν, στα 3 χρόνια θα μας άρεσε πολύ αν η ναυτιλία έχει κουνήσει και έχει δει το τι μπορείς να κάνεις με νέους τρόπους. Και αυτό νομίζω το έχουμε δει σε πάρα πολλά industries. Δηλαδή, στο hotel industry και στο χώρο του Airbnb ή οτιδήποτε, το πώς αναπροσδιορίζεται λίγο το domain, το marketplace, βγαίνουν καινούργια opportunities. Θα μας άρεσε πάρα πολύ να ενεργοποιήσουμε κανένα 2 από αυτά. Ένα συγκεκριμένο έχει να κάνει με το pooling on the ship owning side. Αυτό λοιπόν θα μας αρέσει πολύ και αυτό είναι και, if I'm allowed to say, bigger business. Και σε 5 χρόνια για μένα θα είναι φανταστικό αν παρακολουθούμε τα IPOs, Φερρυππίν, δεν είναι the sexiest thing right now, αλλά θα έλεγα ότι θα μας άρεσε να έχουμε ένα τέτοιο longer vision on to transforming shipping που θα πηγαίναμε για κάποιο τέτοιο τύπου. Δηλαδή, we're in it for the long run and not for a quick exit type of thing. Σας ευχόμαστε το IPO, λοιπόν. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Μη φύγει κανείς, τα ποτά είναι δικά μας στο bar. Επόμενο Open Coffee 15 Φλεβάρι. Ευχαριστούμε.